Και μου είπε, ναι, το ξέρω το θέμα, αλλά δεν ξέρω τι έχει κοιτάξτε, γίνει. Ναι, 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 θα σας κάνω μια ενημέρωση, γιατί και εγώ λόγω του συνεδρίου. Α, μπορείτε. Για δώστε μας ενημέρωση. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Κατά πρώτον, πέρσι είχαμε ακυρώσει τη θέση του ακτινολόγου για να πάρουμε τη θέση του οφθαλμίατρου. Μάλιστα. Λοιπόν, ο οφθαλμίατρος δεν κάνει ενεργή εφημερία. Ο οφθαλμίατρος κάνει εφημερία στο σπίτι του. Ναι. Το τηλέφωνο όμως το σηκώνει. Το τηλέφωνο το σηκώνει. Έτσι. Κανονικά. Ωραία, ναι. Σε αυτό εντάξει. Εκεί αμέσως μεσολάβησε ο διοικητής. Επικοινώνησε με την οικογένεια, ήρθε ο οφθαλμίατρος στο νοσοκομείο. Α, ο άλλος οφθαλμίατρος. Όχι αυτός που εφημερεύε. Ο άλλος οφθαλμίατρος. Μάλιστα. Και μάλιστα ζήτησε ο διοικητής από τους γονείς να κάνουν γραφή την καταγγελία αυτή. Ναι. Αυτό που δεν γνωρίζω εγώ, αν έχει γίνει καταγγελία, έτσι ώστε το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει στη συμπεριγραφική εξέταση. Εμείς το πληροφορηθήκαμε. Το πληροφορηθήκαμε, κύριε Ζήκο. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κρύβεται λόγια. Ακριβώς το επιβεβαιώσαμε ως πληροφορία και το δημοσιοποιούμε, γιατί δεν μπορούν αυτά τα περιστατικά και κυρίως ένα παιδάκι τώρα να μην έχει την φροντίδα προς Θεού και πραγματικά. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που έγινε. Σας είπα, και εγώ περιμένω τον διοικητή, όχι από εσάς, είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν έχουμε καμία έτσι. Ούτε θα σας ρωτούσα δηλαδή, απλά έτσι, μια και το θέλησατε εσείς, απαντήσατε. Δεν μπορεί να, αυτό να το κρύψουμε, να το κουκουλώσουμε. Επειδή και ο πρέπει να δοθεί. Λείπει εκτός και ο διοικητής. Ωραία. Και πραγματικά όταν δεν γυρίσει, έχω πάει και εγώ μέσα να δώσει να δώσει.